Λοιπόν, αυτό είναι ένα, μια ένα αντικείμενο μια διαλυκυνιστήδα στο εσωτερικό του κόμματο. Απασχόλησε εκτενώς χθε τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή, διότι και εδώ υπάρχουν δύο, δύο γραμμέ πλεύση. Η μία εισηγείται μια θεσμική αντιπολίτευση με ένα σκληρό μαρκάρισμα ε, τον, ε, του Υπουργικού Συμβουλίου για, τα, για τι διάφορε θεματικέ. Ενώ υπάρχει και ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, ασφαλώ οι εξαριστερών προερχόμενοι, οι οποίοι ζητούν και κινηματική αντιπολίτευση, δηλαδή συνδέουν απολύτω την αποτελεσματικότητα του κόμματο ω αξιωματική αντιπολίτευση, με τα κινήματα με το πόσο θα μπορέσουν να βρεθούν αυτό που λέμε στου δρόμου. Υπάρχει μια κοινή παραδοχή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να επιστρέψει στην αντιπολίτευση του 12. Ε, αν, αντιλαμβάνονται ενδεχομένω και οι ίδιοι, όχι μόνο το, το κόμμα έχει πλέον. Έχει γίνει συστημικό πλήρω, αλλά και ότι δεν, υπάρχει καμία, δεν υπάρχουν και πουθενά κοινωνικέ αναφορέ εκείνε ούτε στου επιστημονικού συλλόγου, ούτε στα σωματεία, ούτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Που δεν υπάρχουν πουθενά οι θύλακε εκείνε που θα μπορέσει να ξεσηκώσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κόσμο να βγει στον δρόμο. Το εργατικό κίνημα ούτω ή άλλω επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ έχει υποχωρήσει. Ε, Απολύτω. Και είναι κάτι το οποίο παραδέχονται αρκετά κομματικά στελέχη, ακόμη και αν δεν θέλουν να βάλουν το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και αποφεύγουν να κάνουν σχετική αποτίμηση. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να αποφασιστεί τουλάχιστον το σχήμα εκείνο με το οποίο θα πορευτούν αντιπολιτευτικά. Δηλαδή, ποιο πρόσωπο θα μπει πού, Ποιο mm -hmm. yeah, θα μαρκάρει ποιον, mm -hmm. Το σκιώδες Υπουργικό Συμβούλιο. Mm -hmm. Αυτό θα απαντηθεί τις προσεχείς λίγε ημέρε, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη, οπότε και συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, θα πρέπει να έχουν υπάρξει οι λεγόμενε χρεώσει, διότι ακολουθεί και το ένα τριήμερο φωτιά για τι προγραμματικέ δηλώσει τη κυβέρνηση. Νική, στο πλαίσιο αυτή τη πιο σοβαρή αντιπολίτευση που περιγράφει ότι ενδέχεται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδέχεται να ψηφίσει, έχετε εικόνα αν τι θα κάνει με το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα, τη κυβέρνηση, το οποίο θα περιλαμβάνει φοροελαφρύνσει. Ακόμα και αυτό, Στέλλα, θα συζητηθεί και θα παρθούν οι αποφάσεις την τρίτη στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να, Υπάρχει πάντως μια γενική κατευθυντήρια γραμμή από τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα πρέπει ό,τι ευνοεί τον, την κοινωνική πλειοψηφία να μην, το, να μην κάνουμε μια κούφια αντιπολίτευση ε, στήρα, αλλά να, να το ενισχύουμε. Αυτό είναι μια αλλαγή πάντως, Νίκη. Δηλαδή είναι, είναι μεγάλη αλλαγή. Αν όντω ε, ψηφίσει δηλαδή ένα νομοσχέδιο κυβέρνηση, δεν έχουμε συνηθίσει αυτό τον ρόλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε προ τον προγραμματισμό. Ε, Ενδεχομένω αύριο κατά 99% έχει κλειδώσει και η συνεδρίαση υπό τον Αλέξη Τσίπρα του συντονιστικού οργάνου τη Προοδευτική Συμμαχία. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είναι εξαναβολή από την Παρασκευή. Mm -hmm. Θα δούμε όμω εάν όντω θα πραγματοποιηθεί αύριο και, ποιε... και τι ώρα ακριβώς Άρα. Το με τι αντικείμενο επί της ουσίας, Αν θα είναι δηλαδή μια επανάληψη μιας πρόσφατης ομιλία που είχε απευθύνει ο κύριος Τσίπρας στο συντονιστικό της Προοδευτική Συμμαχία ή αν θα τεθούν και ζητήματα επιτάπητους, συγκεκριμένα για αποφάσεις. Mm -hmm. Ευχαριστούμε πολύ Νίκη Σορμπά.